Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και έμφαση στην ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη και στη χρήση αυτών από τους πολίτες. Το αποδεικνύουμε με τις συχνές επισκέψεις μας, με τις συσκέψεις εργασίας, με τη διαρκή κοινωνική λογοδοσία και πρωτίστως με τις πράξεις μας. Συγκεκριμένα, πρώτον, ο στόλος των λεωφορείων του ΟΑΣΤ ανανεώνεται και εξυγχρονίζεται. 110 ηλεκτρικά λεωφορεία, όπως ξέρετε, κυκλοφορούν στους δρόμους της Θεσσαλονίκης από τον περασμένο Μάιο. 54 λεωφορεία αντικατέστησαν τον τελευταίο χρόνο γυραιότερο στόλο. Από 1η Ιανουαρίου 2025, μετά και την πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 159 νεότερα και πιο σύγχρονα λεωφορεία θα αντικαταστήσουν παλαιότερα, εκ των οποίων τα 41 που θα είναι καινούργια από εφέτος. Το αποτέλεσμα θα είναι, μέχρι τέλος του 2024, το 50% των λεωφορείων του ΟΑΣΤ να είναι καινούργια οχήματα. Δεύτερον, ενισχύθηκε ο αριθμός των λεωφορείων που κυκλοφορούν στους δρόμους Θεσσαλονίκης εξαιτίας και των προσλήψεων 190 οδηγών. Το αποτέλεσμα είναι σήμερα να κυκλοφορούν κατά μέσο όρο 300 λεωφορεία έναντι 260 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ταυτόχρονα, έχει αρχίσει να αποδίδει απτά αποτελέσματα η προσπάθεια περιορισμού της εισιτηριοδιαφυγής και υπάρχουν σχετικές ανακοινώσεις από τους φορείς. Από σήμερα, το Σώμα των Ελεγκτών ενισχύεται και αποτελείται πλέον από 130 άτομα. Σκοπός είναι η αύξηση των επικυρώσεων και όχι των προστιμών. Τρίτον, το μετρό της Θεσσαλονίκης θα αποδοθεί στην κοινωνία σε 26 μέρες. Μετρό το οποίο εφαρμόζει την πλέον σύγχρονη τεχνολογία σε συνδυασμό με τις πιο απαιτητικές προδιαγραφές ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Οι δοκιμές των συστημάτων ξεκίνησαν σε manual mode το καλοκαίρι του 2021. Σε αυτόματη λειτουργία των σειρμών τον Οκτώβριο του 2022 και ολοκληρώνονται στο σύνολό τους τις προσεχείς εβδομάδες. Παράλληλα, ο ανάδοχος λειτουργίας και συντήρησης έχει ξεκινήσει την δοκιμαστική λειτουργία στις αρχές Σεπτεμβρίου και όλο τον Νοέμβριο θα υλοποιεί αποκλειστικά την τελευταία φάση της προσομοίωσης της εμπορικής λειτουργίας καθ' όλη την ημέρα. Επιπλέον, τόσο η ασφάλεια των συστημάτων και των τρένων, όσο και η επάρκεια της εταιρείας λειτουργίας και συντήρησης και των διαδικασιών της, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού της, είναι σε διαδικασία αξιολόγησης από διεθνή ανεξάρτητο αξιολογητή ασφαλείας, ο οποίος και θα προβεί στην πιστοποίησή τους. Συνεπώς, όλες οι δοκιμές των συστημάτων και των τρένων, αλλά και η δοκιμαστική λειτουργία, πραγματοποιούνται σύμφωνα με το πρόγραμμα και με συνέπεια, στο πλάνο που υπαγορεύουν οι προδιαγραφές και απαιτήσεις. Τέταρτον, ο ΣΕΦ προωθεί ένα νέο συγκοινωνιακό χάρτη που επιδιώκει τον καλύτερο συνδυασμό των δύο μέσων μεταφοράς για συνδυαστική και συμπληρωματική χρήση. Έχουν γίνει δύο σχετικές παρουσιάσεις επί αυτού. Πέμπτον, επιλέγεται μια οικονομικά ορθολογική και μεταφορικά ελκυστική πολιτική κομίστρου, ώστε να ενισχυθεί η χρήση των δύο μέσων μαζικής μεταφοράς από τους πολίτες. Θα γίνει πλήρης αξιοποίηση και των 2 εκατομμυρίων εισιτηρίων και των 200.000 καρτών. Και ήδη από σήμερα, τα πρώτα 32.000 εισιτήρια, τα έχετε μπροστά σας, έχουν παραλυφθεί από το μετρό και την εταιρεία λειτουργίας του μετρό. Έτσι, για τους επόμενους 6 μήνες, όταν και θα επαναξιολογηθούν τα δεδομένα που θα έχουν προκύψει από το νέο τοπίο μετακινήσεων στην πόλη, υιοθετείται μια νέα πολιτική κομίστρου για το μετρό και τα λεωφορεία. Πρώτον, το εισιτήριο στο μετρό διαμορφώνεται στα 0,60 ευρώ.
Περαιτέρω, η τιμή της δέσμης 10 συν 1 βασικών εισιτηρίων ορίζεται στα 5,80 ευρώ. Ενισχύεται έτσι η ελκυστικότητα του νέου σύγχρονου μέσου στο επιβατικό κοινό. Δεύτερον, το εισιτήριο στα λεωφορεία για την αστική ζώνη περιορίζεται σημαντικά στα 0,60 ευρώ από 0,90 ευρώ που είναι μέχρι σήμερα. Περαιτέρω, η τιμή της δέσμης 10 συν 1 βασικών εισιτήριων για την αστική ζώνη ορίζεται στα 5,80 ευρώ. Δημιουργείται έτσι ένα σαφέστατο επιπλέον κίνητρο για τη χρήση των λεωφορείων αλλά και για τη συνδυαστική χρήση των μέσων. Τρίτον, περιορίζονται σημαντικά τα κόστη των προϊόντων καρτών μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, δηλαδή μηνιαίας, τριμηνιαίας, εξαμηνιαίας, τόσο για τα λεωφορεία όσο και για το μετρό. Ενδεικτικά, η τιμή της προσωποποιημένης κάρτας απεριορίστων διαδρομών 30 ημερών για την μετακίνηση των επιβατών με χρήση λεωφορείων ορίζεται πλέον στα 16 ευρώ από 27 ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα. Ομοίως, η τιμή της προσωποποιημένης κάρτας απεριορίστων διαδρομών 30 ημερών για την μετακίνηση των επιβατών με χρήση του μετρό ορίζεται στα 16 ευρώ. Δίνεται έτσι δυνατότητα για συχνότερη και πιο φθηνή χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική κομίστου με συγκεκριμένες ενότητες, πολύ χρήσιμες για τους επιβάτες, θα παρασκευθούν από τους φορείς, ο ΣΕΦ, ο ΑΣΤ και Μετρό, την επόμενη εβδομάδα στη συνέντευξη τύπου που θα δώσω. Παρέχεται συνεπώς αυτή η εξαιρετικά δελεαστική τιμολογιακή πολιτική κομίστου Θεσσαλονίκη για τους επόμενους 6 μήνες, ώστε να εμπεδωθεί από κάθε καθημερινό ή νέο δυνητικό χρήστη το σύστημα κομίστρου, να αποτιμηθούν οι έρευνες επιβατικής κίνησης, να υπάρξει προετοιμασία του συστήματος για την έναρξη λειτουργίας σε επέκταση προς την Καλαμαριά μέχρι το τέλος του 25, να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι της μελλοντικής διαλειτουργικότητας, αλλά και οι ανάγκες της πολύπλοκης λογιστικής και τεχνολογικής πλειότητας των συστημάτων, να μην υπάρξει επιβάρυνση του επιβάτη με ένα ενιαίο υψηλότερο από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα εισιτήριο στα λεωφορεία για κάποιον που χρησιμοποιεί ένα μόνο μέσο και να στραφούν οι πολίτες προς τα μέσα μαζικής μεταφοράς με δεδομένη και την περίοδο κατασκευής του flyover. Συμπερασματικά, με την επιλογή αυτής της εξάμηνης τιμολογιακής πολιτικής πετυχαίνουμε τους εξής στόχους. Την παροχή ευκαιριών κινητικότητας στο κατά το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό του κοινωνικού συνόλου, ιδιαίτερα στα οικονομικά πιο ευάλωτα νοικοκυριά. Την ανάδειξη των δημόσιων συγκοινωνιών, καθιστώντας αυτές οικονομικά προσιτές για τους χρήστες. Την κάλυψη της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της ελκυστικότητάς τους. Τη συμβολή στην αύξηση επιβατικής κίνησης, άρα και της εμπορικότητας του εγχειρήματος. Την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μετακινήσεων, αποτελώντας μια αξιόπιστη και ανταγωνιστική λύση στα γιόταχη μέσα, κάνοντας χρήση οχημάτων μηδενικού ή περιορισμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, είτε μιλάμε για το μετρό, είτε για τα λεωφορεία. Και την βελτίωση του κυκλοφοριακού της πόλης. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με μεθοδικότητα και επιμονή για να κάνουμε καλύτερη την ζωή των συμπολιτών μας στη Θεσσαλονίκη.